Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αργεί να κατέβει ο καπίτης. Καλημέρα σας. Καλώς τους. Χρόνια πολλά. Γιορτάζουν οι ευθύμηδες και ευθυμίες σήμερα. 20 μέρες το θυμάμαι, γιατί ξέρεις ήταν του Αγίου Αντωνίου, μετά του Αγίου Θανασίου. Ήταν μια μέρα κενό, τη γιορτά του Αγίου Θανασίου. Και ήταν το Αγίου Ευθύμιου. Είναι το Αγίου Ευθυμίου. Χρόνια πολλά στους ευθύμιδες, ευθυμίες, στους μάκηδες και γενικώς. Έχεις σε κάποιο όλους... δικό σου? Δικό μου όχι, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω κανένα κοντινό δηλαδή. Εσύ? Εγώ έχω μια πολύ αγαπημένη μου θεία. Μα είναι δυνατόν να μην έχεις εσύ. Δηλαδή είναι, ευθυμία. Είναι, πού μένει η θεία ευθυμία? Εδώ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα. Παρακολουθεί. Βεβαίως παρακολουθεί. Θυμάσαι πέρυσι δηλαδή. Που είχαμε κάνει εκείνη την ωραία συνταγή με το λάχανο, το γεμιστό, ναι. Με λουκάνικα και διάφορα. Ναι. Ήταν της θείας Εύης. Α, έχετε και συμμετοχή στην εκπομπή. Εννοείται, όλη η ευθυμία. Οικογένεια έχει συμμετοχή στην εκπομπή. Ξέρεις, είναι από αυτές που πάει η Ντίνα και λέει, α, θεία τι έφτιαξε σήμερα. Ναι, τι ωραίο είναι αυτό. Βγάζει θεία ευθυμία, δεν λέει. Βάζω. Κίμινο, ζάχαρη, λίγο αλάτι, ναι, αλλά κάτι μου μυρίζει εμένα, κάτι ακούω στο τέλος, αν δεν μπορώ να σου το πω αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά μου τα λένε όλα. Στο μαρτυράνε στο τέλος. Όλα. Εντάξει, τώρα... Άκου τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Κατσουλιάρη, ευχαριστώ πολύ, του το ζήτησε. Τα έχετε κάνει τα κίμια με τον Κατσουλιάρη. Χαΐνιδες είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ. Πολύ έτσι γλυκό για ένα πολύ ωραίο ξύπνημα. Και με πολύ ωραίο στίχο. Αλλά να σου πω κάτι, Ρετινά. Πρέπει εμείς να μεταδώσουμε τώρα ενέργεια. Καταλαβες. Όση ενέργεια έχουμε δική σας. Σας τη χαρίζουμε. Κοίταξε εδώ. Κοιτάξτε εδώ για να δούμε. Εδώ. Είναι λίγο πορτοκαλί, είναι λίγο κάπως. Το χάσα το κουτινό, το χάσα. Είναι πολύ καλή μέρα σήμερα αυτή, γιατί θα ανασυμούμε, μαγειρεύουμε σε 30 λεπτά. Αυτά τα γρήγορα, τα εύκολα, τα μοντέρνα, τα φοιτητικά, αυτά που αρέσουν σε όλους μας. Ναι. Είναι που είναι και νόστιμα. Και μετά δεν έχει γλυκό, κυρίες και κύριοι, διότι η Ντίνα σήμερα κάνει υπέρβαση και φτιάχνει... Κάνουμε μία γυμνή πίτα. Γυμνή τι θες, ξεβράκωτη τι θες. Το λέω αυτό γιατί στην παραδοσιακή μαγειρική, ναι, στις πίτες, ναι, είναι ένας όρος που συνηθίζεται πολύ, λέει ξεβράκωτη πίτα. Η πίτα ξεβράκωτη. Α, είναι άλλη από την ξεβράκωτη αυτή, γιατί μας την έχεις κάνει την ξεβράκωτη. Μπορώ να σου κάνω πάρα πολλές ξεβράκωτες. Έχεις κάνει εδώ πέρα άπειρα στριπτίζ. Λοιπόν, σήμερα είπα να την πω γυμνή, είναι μια γυμνή πίτα, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει φύλλο ζύμης. Και είναι με χόρτο. Αλλά έχει όμως όλα τα χόρτα αυτά που βρίσκεται τώρα στη λαϊκή αγορά και είναι απίστευτα. Το θέμα είναι ο συνδυασμός και το θέμα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εύκολο και αυτό πάλι στη λογική του εύκολου, του εποχιακού, πάντα με εποχικά προϊόντα δουλεύουμε και του νόστιμου. Αυτά. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα σου έχω κάνει και τη χάρη, όπως βλέπεις, αγαπημένος. Βέβαια, θα ήθελα να κάνεις τη διόρθωση, να σου πω, το πορτοκάλι, αυτό το σχήμα της μπανάνας. Ναι. Είναι ξέρεις, όλα θα τα δούμε κάποιες. Δεν είδες προχθές που βγάζαν κάτι γουρούνια με γονίδιο ποντικού? Ναι, εντάξει, όπως είδαμε είναι... τα καρπούζια για τα τετράγωνα. Ακριβώς. Θα, ναι, δεις καρπούζια για τετράγωνα, θα δεις κάστανα πορτοκαλί. Θα δεις πορτοκάλι σε σχήμα μπανάνας. Θα δεις και πορτοκάλι σε σχήμα μπανάνας. Αλλά πώς λέγεται το πορτοκάλι που θα έχει σχήμα μπανάνας? Έχει γίνει ένα μικρό λάθος. Τι λάθος? Λάθος. Γιατί αυτό δεν είναι πορτοκάλι. Εντάξει, αυτό είναι πορτό. Είναι πορτοχάλι. Σωστό. Είπα να κάνει την αλλαγή, εσύ να βάλει το χείο, αλλά ναι, όχι, δεν ενημερώνει. Δεν ενημερώνει η Χριστιανά, γιατί ξέρει τώρα έχουμε και. Να σου πω, okay, το θεώρησα εφικτό. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό. Να δει ένα πορτοκάλι σε σχήμα μπανάνα. Θα το δούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμεί έχουμε χοιρινέ μπριζόλε από καρέ. Έτσι. Μπορείτε να πάρετε, να ζητήσετε και μπριζόλε από λαιμό. Είναι λίγο πιο λιπαρέ, αλλά ξέρω ότι σα αρέσουν πιο πολύ σε πολλού. Γι' αυτό σα λέω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάμε για μια σάλτσα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή η σάλτσα, γιατί έχει τρία υλικά, αλλά είναι τόσο ωραία. Είναι με μπύρα. Με μπύρα. Αν θέλω να διαλέξετε μια ξανθή μπύρα, θέλω να διαλέξετε αυτή την μπύρα που μου αρέσει πάρα πολύ και ταιριάζει εκπληκτικά, καταπληκτικά. Εγώ θα κάνω την αντρική δουλειά. Λοιπόν, εσύ κάνε την αντρική δουλειά. Η αντρική δουλειά, ξέρεις ποια. Εμείς θα αρχίσουμε να κάνουμε ανάποδα, τη σάλτσα. Γίνονται όλα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Στην υγειά σας, δεν είναι συγκεκριμένη για το φαγητό. Όχι, θα την βάλουμε. Αν μείνει λίγο, νομίζω ότι δεν μένει. Θα την βάλω όλη. Αυτή η μπύρα είναι και ελαφριά, είναι και τέτοιο, ξέρεις. Είναι ωραία. Και αυτό το φαγητό μου αρέσει γιατί είναι και καλοκαιρινό και χειμερινό. Δεν πίνουμε το πρωί, Ντίνα, ποτέ. Ποτέ. Όχι. Αν και έχουμε χαρές τώρα τελευταία. Δεν πίνουμε, αλλά εντάξει. Αρέσει που γελάς. Λοιπόν, τι κάνουμε γενικώ, πώς είμαστε, είσαι καλά. Εδώ βάζουμε. Αν νόμιζα, πήγα να αρχίσω να σου πει έτσι. Από διάθεση. Φωτισμένη πάρα πολύ, χαρούμενη.
Πάντα είμαι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Πάντα είμαι χαρούμενη όταν μαγειρεύω. Και εύχομαι και στους φίλους τους τηλεθεατές, όπου και αν είναι, ό,τι και να κάνουν, να είναι έτσι χαρούμενοι και. Και βιά, όλα θα πάνε καλά. Και... όλα θα πάνε καλά. Με κέφι πάνω απ' όλα. Αφήνουμε εδώ λίγο το κρεμμύδι. Κρεμμυδάκι άφοβα, έτσι. Εγώ εμείς βάλαμε ένα κρεμμύδι σήμερα μεγάλο και λίγο παραπάνω να βάλετε. Και όσο μπορείτε, λίγο να είναι λεπτό το κρεμμύδι, έτσι ώστε να δέσει ωραία η σάλτσα. Αλατίσαμε, όπως είδατε, αμέσως το κρεμμύδι κατά τις συνήθειές μας, έτσι ώστε να μην μαυρίσει, να βγάλει τα υγρά του και να σοταριστεί ωραία. Είδατε ότι για να βοηθήσω λίγο τη σάλτσα να δέσει, εκτός από το ελαιόλαδο, έβαλα και λίγη μαργαρίνη. Μπορείτε να βάλετε λίγη μαργαρίνη ή λίγο βούτυρο. Αυτό είναι ένα ωραίο κολπάκι για να πείζουν ιδιαίτερα οι σάλτσες όταν δεν έχουν υλικά τα οποία είναι αμυλούχα ή να μην χρειάζεται προσθήκη άμυλου για να πήξει η σάλτσα. Μόλις αυτό είναι λοιπόν. International συνταγή ή... νομίζω ότι είναι μια συνταγή που μπορείς... όχι, όχι, είναι έτσι στη λογική της μοντέρνας μαγειρικής, της γρήγορης. Και είναι μια συνταγή που μπορείς να την κάνεις σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ναι. Δηλαδή, το με βλέπω πολύ εύκολο να το κάνω στην Αμερική, να το κάνω στη Γαλλία, να το κάνω, ξέρω εγώ. Ενδεχομένως σε ασιατικές χώρες δεν θα το έκανα, αλλά οπουδήποτε αλλού. Πολύ νομίζω ωραία. Ότι θα είναι ό,τι πρέπει. Θα βάλω εδώ λίγο πιπεράκι. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι θα τηγανίσω τις χοιρινές. Ναι. Εδώ. Αντικολλητικό τηγάνι τεφάλ. Τα αγαπημένα μας. Θα βάλω ελάχιστο ελαιόλαδο. Είναι ψιλοκομμένες τώρα για να δω. Είναι ψιλοκομμένες. Βάλε λίγο τα γάντια, κάνε το εσύ αυτό. Α, ωραία. Πάρε και το ψιλοκοπείς κοντά σου. Ωραία. Δεν θέλω να τις θέλω, ξέρεις, θέλω να κάνεις. Θέλω να τις κόψεις στη μέση. Δηλαδή, τι εννοώ. Για να γίνει και πιο γρήγορα η δουλειά, όπως είναι, ναι. Θα ξεχωρίσεις το κάτω μέρος από το πάνω. Έτσι θα μου το κάνεις για να τα τηγανίσω εγώ γρήγορα. Στη μέση ακριβώς τις κόβουμε δηλαδή. Ναι, ναι, κόψτε. Σπάλ τα γάντια σου. Ναι. Σας έλεγα λοιπόν ότι η ιδιαιτερότητα, εκτός από τη σάλτσα που είναι με μπύρα, είναι ότι μόλις πάρουν χρώμα οι ωραίες χοιρινές μπριζόλες, τους δίνουμε γεύση με μαρμελάδα πορτοκάλι. Να το πορτοκάλι! Κάνατε ένα μορφασμό, σας είδα, λέτε το άρωμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αν δεν σας αρέσει η μαρμελάδα πορτοκάλι, μαρμελάδα λεμόνι. Όχι, εμείς το πορτοκάλι αλλά το είναι λατρεύω. Τόσο ωραίο. Θυμάστε που είχαμε κάνει τη μαρμελάδα, το κάναμε και μάθημα μαγειρικής, πορτοκάλια και λεμόνια. Mm-hmm. Αυτή η μαρμελάδα που φτιάξατε θα είναι ό,τι πρέπει για αυτόν τον αλμυρό συνδυασμό. Εδώ λοιπόν, θα βάλετε όσα έχει την μπύρα, με το κρεμμυδάκι και θα αφήσετε εδώ να αρχίσει να συμπυκνώνεται, να δένει η σάλτσα. Πάρα πολύ απλό. Το κρεμμύδι και η μπύρα. Δυνατά η θερμοκρασία, να φύγουν οι αλκοόλες, οι ελάχιστες αλκοόλες που έχει η μπύρα και να μείνει όλο το άρωμα. Εδώ, Θανάση μου, βάλτε έτοιμο εδώ, το κρέας, μαντάμ, βάλτε εδώ στο τηγάνι που το έχουμε κάψει. Ναι. Ωραία. Καρδιές καίτε, μαντάμ, εσύ σήμερα. Όχι μόνο το κάτσε λάδι. Να, κάτσε να κάψουμε τώρα εδώ πέρα αυτό. Χωράνε λες και αυτά ή να μην τα στριμώξουμε. Τη δεύτερη φορά. Δύσκολα. Εδώ. Μπορεί να είναι το τηγάνι της Δίνας Νικολάου, αλλά δεν είναι μαγικό τηγάνι για να φορέσει. Εντάξει, δεν θέλω να βάζω και πάρα πολύ μεγάλα σκεύη. Έτσι ώστε να προλαβαίνουν να γίνονται και όλα αυτά για να βλέπουν. Γιατί αυτές οι συνταγές που είναι σε 30 λεπτά. Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι να τη δείτε. Δεν έχουμε προετοιμάσει τίποτα. Για να το δείτε από την αρχή μέχρι το τέλος. Κανονικά εκεί μέσα, Θανάση μου, εκεί, σε εκείνο το ντουλάπι μας κάτω, θα δεις έχει μία λαβίδα. Μπράβο. Εδώ τώρα. 23.255, είπε ο Θανάσης για το φτέρνισμα. 23.255. Εδώ τώρα περιμένετε δύο λεπτά, λαβίδα. Έτσι να πάρει χρώμα, το γυρίζετε. Θέλω γι' αυτό όταν το βάλετε το τηγάνι σας να είναι πολύ καλά καμένο. Γίνονται πολύ γρήγορα και είναι τόσο νόστιμες. Πάλι αλατίζετε, πιπερώνετε και από την άλλη πλευρά. Έχω εδώ, κάνω ένα ατμόλυτρο με μπύρα. Πιστεύω να κάνει καλό και στο δέρμα αυτό. Και κοιτάξτε εδώ τι κάνουμε. Εγώ σήμερα θα βάλω και λίγη μαρμελάδα πορτοκάλι, που είναι λίγο πικρή, γι' αυτό μου αρέσει, γι' αυτό ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και με την μπύρα. Και θα σας βάλω και λίγο από την κρέμα πορτοκαλιού, αυτή τη μαρμελάδα από το λεμόνι.
Τέλεια. Έχω το τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Εντάξει, εκείνο μου κάνει. Και έφερα και μια λαβίδα. Τι θες από τα δύο. Κοίταξε, θα μείνω σήμερα στη λαβίδα και κοίταξε να τι κάνω. Βάζω εδώ λίγο. Αυτό είναι μανταρίνι, όχι πορτοκάλι. 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 Εκείνο είναι το μανταρίνι. Εκείνο είναι το λεμόνι. Το λεμόνι, με συγχωρείς. Άιτε, βλέπετε, μου κόλλει στο μυαλό μου. Θέλω να βάλετε πολύ πιπεράκι. Θα φέρεις εσύ και λίγο την πάπρικα να ενισχύσουμε. Δεν σας το γράφω στα. Την πάπρικα. Δεν σας το γράφω στα υλικά, αλλά τώρα τι να λέμε. Πάπρικα παντού, παιδιά, έτσι. Τι. Παντού. Πού είσαι καλή, πού την έβαλε. Αφού σε βλέπω κάθε φορά από μακριά και γράφει στο μέτωπο. Πάπρικα. Πάπρικα. Πού είναι η πάπρικα, έρχεται. Εδώ. Εδώ. Την έχω θα εδώ. Δείτε τώρα. Χοντρή, θα πάρει ψήλιο. Χρώμα. Αυτή, βάλε, αυτή. βάλε πράγμα. Και θα μείνει το υπόλοιπο να λιώνει μέσα στο τηγάνι. Είναι καταπληκτικός μεζές. Έτσι. Αυτό το ωραίο χρώμα που παίρνει όταν ψήνεται εδώ με το πορτοκάλι και το λεμόνι, δεν σας λέω τίποτα. Εδώ συνεχίζουμε. Τέλεια. Αυτό που έχουμε... Με βλέπετε. Τι, που δεν φαίνεσαι με τίποτα τώρα. Δεν φαίνεσαι. Μ' αρέσει. Με τίποτα. Έτσι είναι, παιδιά, η κουζίνα. Τώρα γιατί καίει τόσο πολύ. Έτσι, να σου πω γιατί. Γιατί βλέπεις που κάει και η τέτοια εδώ, η μαρμελάδα. Ναι. Αυτό είναι. Α, γι' αυτό δημιουργεί τόσο πολύ. Α, μπράβο. Αυτό εδώ. Αλήθεια. Το μεταφέρουμε. Ωραία. Έτσι θέλω να πάρει χρώμα και από τις δύο πλευρές. Ναι. Καραμελώνει αυτόματα πες το, μαρμελάδα, πορτοκάλι. Ναι. Τρέχουν τα μάτια μου. Δημιουργεί κρούστα. Okay. Ναι, δεν είναι λογικό. Το βάζουμε εδώ. Ωραία. Πολύ ωραία. Εδώ. Και θα το βάλουμε να τελειώσει να ψηθεί για ένα δεκάλεπτο μέσα στη σάλτσα. Εγώ όμως τα θέλω όλα αυτά εδώ. Αυτό είναι. Αυτά είναι τα γλάσσα. Εδώ. Έτσι με το αλκοόλ, με την πύρα παίρνω και τα υπόλοιπα γλάσσα. Ωπω, φοβερό άρωμα, ε. Έτσι. Φοβερό. Φέρνε ένα πυροσβεστήρα, ρε παιδιά. Όχι, παιδιά, καλά πάμε. Όλα καλά. Πυροσβεστήρα, παιδιά. Λίγο τα μάτια μου, αλλά okay. Πυροσβεστήρα. Δεν θα μου κάνει κοντινό Θανάσης. Μην εκεί, μην λοιπόν. Εκεί. Κατέβασε το λίγο έτσι, πολύ ωραία. Έτσι εδώ όπως είμαστε, κύριε Θανάση. Θα επιστρέψουμε εδώ σε λίγο, μέσα, παιδιά, στο τηγάνι γίνεται όλη η ιστορία. Στο τηγάνι, εδώ γίνεται επιστρέψουμε. Η ιστορία. Πρώτο πλάνο, τηγάνι, δεινά. Ερχόμαστε σε λίγο, παιδιά. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Μίλησε, φιλιά, αγάπες, αγκαλιές πάρα πολλές, χαιρετισμούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μηνύματα, τηλεφωνήματα, υποστήριξη, συμβουλές κτλ. Αλλά πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα που η ωραία μας κουζίνα μυρίζει πραγματικά υπέροχα. Ο λόγος είναι λόγος. Η κυρία με τα πορτοκαλί στα αριστερά μας, κυρίες και κύριοι, με το καρό αυτό, όπως λέγεται. Το καρό αυτό είναι μάρκα, καρό. Δεν το λέω, δεν καρό, έχει σημασία. Καρό. Φτιάχνει καρό. Μια τρομερή μπριζόλα με μια τρομερή σάλτσα και περιμένουμε πολύ αγωνία να φάμε. Λοιπόν, Τίνα, πρόσεξε την Θανάση. Ακούω, παρακαλώ. Βλέπεις εδώ αυτό το ωραίο χρώμα που έχει πάει. Έχει ροδοκοκκινήσει. Έχει μελώσει η σάλτσα. Ναι, είναι πολύ ωραία μυρωδιά. Στην κυριολεξία έχει μελώσει. Βοήθησε λίγο βέβαια και όλη αυτή η ιστορία με τη μαρμελάδα από το πορτοκάλι. Ναι. Και θέλω, σας προκαλώ να τις φτιάξετε αυτές τις μπριζόλες, να τις δοκιμάσετε. Γιατί δεν είναι τόσο ωραία η μπύρα. Βλέπετε πώς συμπυκνώθηκε η μπύρα. Ναι, δεν έμεινε τίποτα. Αυτή όμως η καραμέλα, αυτό το γλάσο που έμεινε, είναι μια σαλτσούλα τέλεια. Έχουμε ετοιμάσει πατατούλες. Πατάτες. Ξέρεις το αγαπημένο. Εδώ τις έφτιαξα. Ναι, πατάτες. Πατάτες να ετοιμαστούμε. Έλα εδώ να βάλουμε να ετοιμάσουμε. Έλα. Δεν θες βοήθεια από μένα στην κοίταξε, πατάτα. Κοίταξε, έκανα λίγες πατατούλες. Ναι. Εδώ που τις ετοιμάζουμε με μία κουταλιά τη σούπας. Ελαιόλαδο. Ναι, πολύ ωραία. Για πάει να πεις. Ωραία, πάρ' το πιατάκι αυτό. Να στο, ξέρεις τι, θέλω να βάλουμε και λίγο, να πάρω ένα ψαλιδάκι. Ωραία, σου φέρω λίγο θυμάρι. Μ' αρέσει πολύ αυτό το θυμάρι εδώ. Βέβαια. Είναι ένα πολύ ωραίο θυμάρι, λεμονάτο. Έχεις μυρίσει αυτό το θυμάρι μας. Όχι, το πότισα όμως πριν και πέρα το ξαναποτίσω. Το ξέρω, σ' αγαπάει πολύ. Γι' αυτό είναι τόσο ωραίο. Τα λουλούδια θέλουν τη φροντίδα μας, θέλουν την αγάπη μας. Θέλει λίγο όμως, γιατί δεν τα πότισα. Θέλει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Πού είναι αυτή η λαβίδα που με τόση στοργή και αγάπη έψαξες και βρήκες. Ωραίες κόντρες πάντως, μπύρα, πορτοκάλι, σου λέω είναι θυμάρι,
Τέλεια. Η μπύρα κάνει μια σαλτσούλα εδώ. Εντάξει, εμείς φτιάξαμε πατατούλες τηγανιτές γιατί έχουμε την ευκολία μας τώρα εδώ. Έχουμε και το. Και να σου πω κάτι. Το ωραίο σύστημα της Τεφάλ και το τηγανίζουμε με ελάχιστο ελαιόλαδο. Αυτό ήθελα. Αλλά μπορείτε να κάνετε και λίγο ριζάκι. Θέλω λίγο τη σάλτσα, θέλω να δείτε. Αυτή τη σαλτσούλα θέλω να δείτε. Έχει μελώσει το κρεμμυδάκι και δεν είναι καθόλου γλυκό. Έρχεται η μπύρα και κάνει όλη τη δουλίτσα. Έτσι λίγο θέλω να σε κάνω. Ναι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ εύκολο. Τέλεια. Αρέσει σε όλους, νομίζω ότι αρέσει ιδιαίτερα στους έφηβους. Εγώ το έχω τσεκάρει με τα αγόρια και κάθε φορά που έχουμε τέτοιο φαγητό στο σπίτι γίνεται χαμός. Πραγματικά δηλαδή, ναι. Μεγάλη επιτυχία. Ωραία λοιπόν. Να σου πω κάτι. Ναι. Να του βγάλουμε μια φωτογραφία. Να το βγάλουμε μια φωτογραφία. Το βγάλω, έχω και εγώ φωτογραφία. Βγάλτε μηχανή να βγάλουμε φωτογραφίε. Βγάλουμε φωτογραφία να δοκιμάσουμε τα υλικά. Να δούμε λίγο τα υλικά. Ναι, 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 ναι. Αν και είναι ελάχιστα τα υλικά, είμαι σίγουρη ότι όσοι μας παρακολουθήσετε το έχετε. Ας γράψετε όμως τα υλικά, έχει να έχετε έτσι δύο-τρία στοιχεία παραπάνω. Μετά, μετά το φάω. Μετά το φάω μετά εγώ. Μετά, όπως θες. Χοιρινές στο τηγάνι με μπύρα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 4 χοιρινές μπριζόλες από το καρέ ή 4 χοιρινές από το λαιμό. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μία κουταλιά της σούπας μαρμελάδα από πορτοκάλια ή από λεμόνια. 330 ml μπύρα ξανθή. Μία κουταλιά της σούπας βούτυρο ή μαργαρίνη. 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Αλάτι πιπέρι. I get around. Πώς περίμενες τόση ώρα, πώς κρατήθηκες όμως. Πώς άλλαξα εγώ τόσο καιρό, άλλαξες, δηλαδή πραγματικά. Εσύ, δηλαδή εσύ. Να τρώω πορτοκάλι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι το πορτοκάλι, Θανάση. Να τρώω πορτοκάλι εγώ σε σάλτσες. Αυτή σε είναι η γευστική εμπειρία, Θανάση. Σε κέικ, σε γλυκά. Αφού γίνατε τώρα φιλαράκια. Να ονειρεύομαι πορτοκάλι. Να ζω για πορτοκάλι. Να ζω. Να φιλάω πορτοκάλια. Να τα έχω μαζί μου. Έτσι και γίνεται η μεγάλη. Να φοράω ποδιέ. Δηλαδή... Από εκεί που δεν το περιμένει κανένα. Με έχει αλλάξει σαν άνθρωπο, πραγματικά. Ωραία, Θανάση. Λοιπόν. Δεν είναι τέλειο. Όχι, πε δηλαδή. Να, πίνω και χυμό πορτοκάλι. Δηλαδή. Χυμό πορτοκάλι, οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι να αρχίσετε τη μέρα σα. Γιατί σήμερα θα σα δείξουμε εμεί τι θα φάτε. Δεν υπάρχει. Αλλά το πρωινό σα ήταν χυμό πορτοκάλι. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το πορτοκάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ζω και αναπνέω για τα πορτοκάλια. Ωραία, πού μα πα τώρα. Αφού σκέφτομαι να μετακομίσω και στον Άφλιο. Ναι, καλά, ταξίδεψε τώρα. Καλές πορτοκαλιές. Λοιπόν, Δινάκη. Ναι. Φεύγουμε, ναι. Πηγαίνουμε ορεινή ναυπακτία, μια σκήπη για πίτα. Μα φτιάχνει εκεί πέρα η κυρία Ιφηγένεια, που μείναμε κιόλας στο ξενώνα της, εξαιρετικό. Μία από τις πιο παραδοσιακές συνταγές εκεί πέρα της περιοχής. Λέγεται πλουγουρόπιτα ή πληγουρόπιτα, όπως θες την έχει. Δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Το φίλο της, την ωραία της. Τα έχει φτιάξει πραγματικά εξαιρετικά. Η κυρία Ιφηγένεια. Να την απολαύσουμε την λοιπόν. Να απολαύσουμε. Η κυρία Ιφηγένεια. Τέλεια. Γιατί θέλουμε τέτοιες ιδέες παραδοσιακές, έτσι με τον αέρα της περιοχής εκεί που είναι Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν, στο πιάτο σας, πάμε. Η αμαξοστοιχεία 464, νηστική πράκτορες, αναχωρεί τώρα, τώρα, τώρα για πλάτανο ορεινής ναυπακτίας. Τι κάνεις εδώ, κυρία Ιφηγένεια, πρωί-πρωί? Κάνω μία μπλουγουρόπιτα. Μπλουγουρόπιτα. Ναι, ναι, η οποία είναι τοπική εδώ της ορεινής ναυπακτίας και είναι χειμωνιάτικο φαγητό. Υλικά βλέπω φέτα. Πράσο. Πράσο, αυγά. Μπλιγούρι, ποτισμένο με γάλα. Ποτισμένο με γάλα. Ναι. Ωραία. Γάλα και λάδι. Και εδώ πέρα τι βράζεις? Βράζω νερό για να βάλω την μπλιγούρι μέσα. Πολύ ωραία. Για ρίξτε το μπλιγουράκι. Μπλιγούρι πρέπει να βράσει. Λίγο. Θα βάλουμε και το πράσο. Βάλε και το πρασάκι. Τι μας κάνεις, κυρία Ιφηγένεια, τι μας κάνεις? Και σας κάνω ωραία φαγητά της ορεινής ναυπακτίας. Έπρεπε να ζουν οι παλιές οι νοικοκυρές να δεις εδώ φαγητά. Τώρα εγώ, εντάξει, ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορείς, ό,τι θυμάσαι και ό,τι έμαθες. Ό,τι θυμάμαι, ναι, 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 όπως το λέτε. Αυτό είναι το... Σκέπασέ το τώρα το να βράσει λίγο. Το σκεπάσουμε.
Το χρώμα έχει αλλάξει. Μήπως είναι η ώρα να βάλουμε το γάλα που έλεγες πριν. Να βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά μέσα. Ωραία. Για να ετοιμάσουμε την πίτα μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το κλείσει το μάτι. Το κλείνουμε. Κλείνουμε το μάτι. Έκλεισε το μάτι. Προσθέτουμε γάλα. Προσθέτουμε γάλα. Ωραία. Προσθέτουμε το τυρί. Αγελαδινό το τέτοιο, το γάλα. Το γάλα αγελαδινό. Άμα είναι και πρόβειο, ακόμα καλύτερα βέβαια. Τώρα το χειμώνα δεν έχουμε. Σωστό. Ρίχνουμε και το λαδάκι. Ωραία. Τώρα θα χτυπήσω και τα αυγά. Ωραία. Να πούμε ότι το μάτι είναι σβησμένο. Το έχουμε κλείσει τελείως. Ναι. Εσύ είσαι ντόπια, δεν είσαι γεννήθη εδώ πέρα. Όχι, εγώ είμαι γεννημένη στον κάτω Πλάτανο. Ναι. Η μητέρα μου ήταν από τον Πλάτανο, ο πατέρας μου από τον κάτω Πλάτανο. Ο άντρας μου από τον κάτω Πλάτανο, εμείς είμαστε ντόπιοι. Και τα βρήκατε κάπου στη μέση δηλαδή. Εμείς πήγαμε μεγανάστες στην Αμερική. Αλήθεια. Γεννηθήκαν τα παιδιά μας στην Αμερική και ήρθαμε εδώ. Και ό,τι λεφτά φέραμε, τα φέραμε και τα διαθέσαμε για αυτό το ξενοδοχείο. Πού ήσουν στην Αμερική, κύριε? Στη Νέα Υόρκη, στο Μπρόνξ. Πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι. Μπλουγουρόπιτα, όπως Αμερική, που λέει και η φίλη μας, κυρία Εφηγένεια, που έζησε πολλά χρόνια. Πόσα ήσουν στο Μπρόνξ? Εγώ 10 χρόνια. 10 χρόνια, πολύ ωραία. Έτοιμο τώρα, έχει άλλη διαδικασία. Τώρα αυτό είναι όλο έτοιμο, είναι έτοιμο. Ωραία. Ανοίγουμε το φύλλο τώρα, το βάζουμε στο ταψί, ρίχνουμε και το πληγούρι, αυτό όλο το μείγμα μέσα και θα το βάλουμε κατευθείαν στο φούρνο. Ωραία, εξαιρετικά. I'm so excited, κυρία Εφηγένεια. Τώρα ετοιμάζω το φύλλο. Πόσα θα βάλεις τώρα? Τα φύλλα τα βάζω μισά κάτω, μισά πάνω, παιδιά. Μισά κάτω, μισά πάνω. Έβαλε τα φύλλα η κυρία Ιφηγένεια. Στο ταψί. Στο ταψί. Το λαδώσαμε το ταψί από κάτω. Εννοείται λαδωμένο το ταψί. Θα ρίξει τώρα το μείγμα και είμαστε έτοιμοι μετά για φούρνο. Πόση ώρα τη βάλουμε στο φούρνο? 35 με 40 λεπτά είναι έτοιμη. Οκ, μου το είχατε ξαναπεί ούτως ή άλλως. Ναι. Στην αρχή. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα εγώ στο χωριό. Να κάνω να έτσι πας ένα, το καλό. Μια περιηγησούλα μικρή και θα επιστρέψω. Να πας να δεις το χωριό, την για εκκλησία. Για να δοκιμάσω. Εκκλησία, το σχολείο, πλατεία, το πλάτανο, σχολείο που το είχαμε. Σχολείο. Ναι. Έτσι. Okay. Εντάξει. See you later, Mrs. Να πας το καλό, το χέρι μου είναι λερωμένα. Επιστρέφω να είναι έτοιμη, σε παρακαλώ. Ναι. Να φάμε, να δοκιμάσουμε. Να φάτε και θα πείτε και κρασί. Okay. Και θα σας πείτε και λουκάνικο. Thank you very much. Γεια σας, κυρία Εφηγένεια. Φιλιά. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ο Πλάτανος δεν είναι ο Πλάτανος ο οποίος έδωσε ουσιαστικά την ονομασία του στο χωριό Πλάτανος. Φυτεύτηκε το 1855 από τους κατοίκους του χωριού, ενώ η εκκλησία έχει φτιαχτεί γύρω στα 15 χρόνια νωρίτερα. Το αρχικό όνομα προήλθε από ένα πλάτανο ο οποίος βρισκόταν σε μια περιοχή έξω από το χωριό και λεγόταν Μεγάλη Βρύση. Παρ' όλα αυτά, η ατραξιόν της πλατείας είναι ο συγκεκριμένος πλάτανος, 875 μέτρα υψόμετρο. Γύρω στο 1845 ξακουστοί χτιστάδες από το Κρίκελο εδώ πέρα της Βρετανίας, οι οποίοι ήταν μοναδικοί στο είδος τους, ήρθαν να χτίσουν την εκκλησία. Αρχικά η εκκλησία ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Χαράλαμπο. Βέβαια, επειδή οι περισσότεροι κάτοικοι άρχισαν να ταξιδεύουν στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στη Ρωσία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άλλαξε ο προστάτης, έγινε ο Άγιος Νικόλαος, διότι οι περισσότεροι ταξιδεύαν με καράβια και έπρεπε κάποιος να τους προστατεύει. Μοναδικής αρχιτεκτονικής αντίληψης, κυρίες και κύριοι, είναι τα αιτώματα στο πίσω μέρος της εκκλησίας, όπου οι χτιστάδες τότε βάλανε τρομερή έμπνευση και μέχρι και σήμερα αποτελούν για τους αρχιτέκτονες έτσι σημείο αναφοράς και έρχονται από πολλά μέρη του κόσμου, τα φωτογραφίζουν και τα θαυμάζουν για την μοναδικότητά τους.
Πλάτανος ήταν ξακουστό κεφαλοχώρι και οικονομικό κέντρο της περιοχής από την πρώτη ουσιαστικά στιγμή της ύπαρξής του. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της απελευθέρωσης, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, φεύγοντας από το Μεσολόγγι μετά την περίφημη έξοδο, ήρθε και εγκατέστησε το στράτευμά του εδώ πέρα στον Πλάτανο. Στη γωνία ήταν το αρχηγείο. Και ενώ η ορεινή ναυπακτία δεν φημιζόταν για τους χτιστάδες της, να πούμε ότι ο Πλάτανος και γενικώς τα χωριά έχουν μια πάρα πολύ ωραία αρχιτεκτονική, μια πολύ ωραία ερημοτομία, η οποία ίσως, από ό,τι λένε οι πηγές, να οφείλεται στους υπηρώτες, αλλά και στους ευρυτάνες πετροκτιστάδες, οι οποίοι εκείνες εποχές ήταν οι καλύτεροι στο είδος τους. Παντού έχει εξαιρετικές γωνιές πάντως, πανέμορφα. Όπως βλέπετε και στην ταμπέλα, δωρεά ναυπακτιακής αδελφότητας Νέας Υόρκης 1950, πάρα πολλοί κάτοικοι της ορεινής ναυπακτίας έφυγαν στην Αμερική ως μετανάστες και αυτή τη στιγμή αναπαλαιώνονται πάρα πολλά σπίτια από ανθρώπους που είτε γύρισαν από την Αμερική, είτε ζουν ακόμα εκεί, αλλά ετοιμάζουν τα σπίτια για ενδεχόμενη επιστροφή στην πατρίδα. Οπότε δεν τελειώνουν ποτέ. Ωραία πράγματα υπάρχουν πάντα για να δεις, αλλά ξεχάσαμε την κυρία Ιφηγένεια που φτιάχνει εκείνη την ωραία μπλουγρόπιτα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έλα κυρία Ιφηγένεια, τι γίνεται. Η πίτα μας είναι έτοιμη. Έλα, ούτε για ραντεβού φαγητό. Να είχαμε. Ούτε ραντεβού ούτε να ραντεβού. Είχαμε. Αφού σε περίμενα. Ούτε ραντεβού. Θα πας στο χωριό και θα έρθεις. Ωραίο, λοιπόν, ωραίο το χωριό. Καθόμαστε. Πολύ ωραίο. Δεν σου είπα ότι είναι το καλύτερο στην ορεινή ναυπακτία και σπίτια, σε όλη την Ελλάδα ωραία. Σχεδόν. Ωραία. Και να δεις και τι καλό κόσμο παντού. Έχουμε. Οι καλύτεροι άνθρωποι στην Ελλάδα είμαστε. Και καλές μαγείρισες έχετε. Βεβαίως. Πολύ καλές, πολύ καλές. Και πολύ όμορφα κορίτσια. Ωραία. Για βάλε εδώ πέρα να δούμε. Έλα. Την πλουγρόπιτα τι γίνεται. Λοιπόν. Να δούμε τι έφτιαξες. Τι λέει Θανάση η πίτα μου. Έχεις δώσει ρέστα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Perfect, perfect. Που τα μιλάς και τα αμερικάνικα. Perfect. Delicious. Επίσης. Πολύ ωραία. Μπράβο. Να είστε καλά. Αυτό το χωριό, Ντίνα, ο Πλάτανος, ωραίο, ωραίο είναι χωριό. Το πιο, ήταν κεφαλοχώρι, ήταν το μεγαλύτερο χωριό. Του είναι φαίνεται. Φοβερά σπίτια φαίνεται. Όλα, ξέρεις τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία βόλτα, κοντά είναι, μακριά δεν είναι. Πας και στην Άφπακτο, ας πούμε, που είναι κοντά και είναι και πάρα πολύ μια ωραία. Μια χαρά είναι αυτό για βόλτα. Τέλεια. Είναι απόδραση πολύ ωραία. Τέλεια. Αυτή. Και φίλοι. Να μείνετε στην κυρία Ιφηγένεια. Τα σπιτάκια της Ιφηγένειας, πολύ ωραία θέα. Καθαρός αέρας, λουξ, καινούργιο το ξενοδοχείο, πάρα πολύ ωραίο. Και πραγματικά εξαιρετική ατμόσφαιρα, πολύ ωραίοι άνθρωποι, εξυπηρετικοί πάρα πολύ κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν την κυρία Ιφηγένεια. Αυτή η πίτα είναι γυμνή. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει φύλλο. Έχει όμως πάρα πολλά χόρτα. Όσα χόρτα μπορείτε πιο πολλά, δηλαδή όσα βρείτε στην αγορά, μπορείτε να τα βάλετε. Σταμναγκάθι, μυρώνια, καυκαλίθρες, άγρια ραδίκια. Ξέρω εγώ βρίσκεται λίγο σπανάκι, αν δεν σας φτάνουν τα άλλα. Θέλετε λίγο πρασάκι. Θέλετε ακόμη να προσθέσετε και λίγο, ξέρω εγώ, μαϊντανό. Μπορείτε. Πράσινο θέλουμε. Πράσινο. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε. Έχουμε εμείς τα ραδίκια, έχουμε τα μυρώνια. Καλά, εγώ πεθαίνω για τα μυρώνια. Και τα μυρώνια μπορείτε να κάνετε και μία σαλάτα και να τα φάτε ομά. Είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Τέλειο, δοκιμάστε τέλειο. Το και θα μας θυμηθείτε. Είναι καταπληκτικά. Και πώς τη φτιάχνεις σαλάτα αυτή. Κόβεις τα μυρώνια. Από το μυρώνι πριν στο μυρώνι. Ναι. Δηλαδή για όλα υπάρχει ένα πρόγραμμα, Νικολάου. Εν τω μεταξύ, αυτή η πίτα που θα σας κάνουμε σήμερα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με την προηγούμενη συνταγή. Δηλαδή έχετε αυτά τα ωραία έτσι μπριζολάκια που κάναμε τα χοιρινά. Ναι. Με πατάτες τηγανιτές ή χωρίς πατάτες τηγανιτές με ένα κομμάτι πίτα. Ωραία. Φάει να δεις. Έχεις φάει μυρώνια έτσι. Έχει πολύ έτσι, αντωνία. Ομό. Ομό. Σαλάτα να μας πεις, με έχουν φάει από πάνω. Βανάτε το τηλέφωνο, γίνεται χαμός. Η σαλάτα, πώς γίνεται η σαλάτα. Πώς κάνουμε τη μαϊντανό σαλάτα. Ωραία. Που κόβουμε το μαϊντανό ψιλοκομμένο και βάζουμε κρεμμυδάκι. Αν βάλετε φρέσκο κρεμμυδάκι, όλα ψιλοκομμένα. Mm-hmm. Θα βάλετε
λάδι, θέλει πάρα πολύ λεμόνι. Του αρέσει πολύ το λεμόνι το στο μυρώνι. Ναι. Και θα τα ανακατέψετε λίγο στην βινεγκρέτ, να βάλετε λίγο μια ιδέα μουστάρδα. Πιπεράκι, αλατάκι. Αυτή την ωραία που μας έφτιαξε την ναι, άλλη φορά. Ναι, ναι, με τους κόκκους μέσα. Ναι. Δεν θέλετε τίποτα άλλο. Θέλετε τώρα να το κάνετε λίγο πιο πικάντικο. Εγώ θα έλεγα να βάλουμε και λίγη κάπαρη μέσα. Εμένα μου αρέσει πολύ η κάπαρη. Εμένα πάλι δεν μου αρέσει. Δεν αρέσει, γι' αυτό το λέω. Λέω εγώ λέω ιδέες τώρα. Λοιπόν, αν και η καπαροσαλάτα γενικώς που γνωρίζουμε καινούργιες γεύσεις κτλ. Καμία σχέση με κάπαρη. Δηλαδή, αν δεν σας αρέσει και πάτε, ας πούμε, στη Σύφνο, ναι, φάτε καπαροσαλάτα, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με την κάπαρη και την έντονη αυτή γεύση που έχει κάπαρη. Και με τις ομές πιπεριές πάει πολύ ωραία, ωραία το μυρώνι. Με κόκκινη πιπεριά. Είναι, ναι, είναι πραγματικά. Έχει δηλαδή, αισθάνεσαι ότι ανοίγει η αναπνοή σου, έτσι, ναι. Δροσίζεται. Έτσι, είναι έτσι. Φοβερά δροσιστικό. Έτσι. Εδώ τώρα έχουμε όλο αυτό το μείγμα από τα χόρτα, το οποίο το έχω ψιλοκόψει, τα έχω αλατίσει, τα είχα βάλει για αρκετή ώρα σε ένα έτσι τρυπητό. Και έβγαλε κάποια υγρά. Ναι. Έπιασα με τα χέρια. Mm-hmm. Μπορώ να βάλω γάτια και να σας το δείξω. Βεβαίως. Βεβαίως. Κάτσε να βάλουμε εδώ τα γάτια. Βεβαίως. Γιατί είναι ένα σημαντικό στάδιο. Έχεις. Έχω, έχω. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για τη συνταγή. Γιατί άμα πιάσετε τα χόρτα και τα βάλετε έτσι μέσα, mm-hmm. δεν θα ενωθούν τα χόρτα ωραία με τα άλλα υλικά. Πρέπει τα χόρτα να μαραθούν με το αλάτι. Γιατί το αλάτι είπαμε ότι βγάζει τα υγρά. Στην επιφάνεια, από τα λαχανικά. Είναι το ίδιο πράγμα που κάνει και η ζάχαρη στα φρούτα. Αυτά τα υγρά, όταν εγώ τα είχα βάλει μέσα, δεν ήταν έτσι. Ήταν έτσι, τα είχα στεγνώσει καλά στο στεγνοτήρα σαλάτας, ήταν μια χαρά. Ναι. Μετά, με το αλάτι, αρχίσαν να τα και βγάλανε τα υγρά τους. Και τα τρίβετε έτσι με τα χεράκια σας. Εδώ, το τρίβετε έτσι καλά, 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 καλά. Αυτά τα υγρά είναι. Αυτό θα το δείτε, είναι ένα υγρό πράσινο. Να, έχει μείνει κιόλα κάτω εδώ. Αυτό είναι που θέλουμε. Εδώ θα ενωθεί πολύ ωραία με τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα υλικά, mm-hmm. αυτό που θέλω να συγκρατήσετε πιο πολύ είναι ότι χρειάζουμε κάποια τυριά. Χρειάζουμε κάποια τυριά για να κάνουν ωραίο σώμα, κάποια τυριά μαλακά κίτρινα. Εγώ σήμερα θα βάλω κασέρι, γραβιέρα. Θα παραμείνω δηλαδή λίγο παραδοσιακή, θα μείνω στο πνεύμα το ελληνικό. Θα βάλω λίγη φέτα. Η φέτα δίνει σώμα και δίνει ωραία γεύση. Ναι. Λοιπόν, για το τι άλλο θα βάλουμε, θα το δείτε σε λίγο. Θα σας περιμένουμε εδώ, θα πάτε μια βόλτα στην αγορά και τι λέει ο κύριος Πορτοκάλης. Τέλειος. Τέλειος. Εδώ μιλάμε για καλλιτεχνία. Ναι, παιδί μου. Έρωτας μεγάλος. Ο Πορτοκάλης με το μυρώνει. Είμαστε λοιπόν και εμείς. Τώρα θα σηκώσω μανίκι κι εγώ, διότι έχεις κάνει μια τρομερή περιγραφή πριν. Ναι. Με πολύ υλικό δηλαδή. Ξαναπες λίγο τα τέτοια, γιατί τα ξέχασα κι εγώ να φανταστείς. Είναι μυρώνια. Μυρώνια, καυκαλίθρες, ταυναγκάθι. Εδώ έχουμε εμείς και ραδίκι ιταλικό. Είναι αυτό το κόκκινο το ραδίκι. Τι άλλο έχω εδώ. Για πες, για πες. Α, είδες, ξέχασες και εσύ έβαλες τόσα πολλά. Δεν έχω τίποτα άλλο, αυτά έχω σήμερα. Είναι. Αλλά είπα ότι εσείς μπορείτε να βάλετε και λίγο σπανάκι και λίγο πρασάκι. Έτσι και άγρια ραδίκια. Είναι πολύ ωραία τα άγρια ραδίκια. Γενικά, χορταράκια που σας αρέσουν, χορταράκια που βρίσκεται εύκολα. Είναι αυτό το μείγμα που βρίσκουμε στη Λαϊκή και γράφει χόρτα για πίτες. Τα παίρνεις λοιπόν από το καφάσι όπως είναι. Παιδί μου, του λες, κατευθείαν εδώ. Το καθαρί, τα καθαρίζετε καλά-καλά, τα πλένετε, τα στεγνώνετε. Δεν σημαίνει ότι θα κάνω την πίτα, θα τα βάλω μέσα με τα νερά. Στεγνοτήρα σαλάτας, θα σας δείξω μια μέρα. Στη στεγνοτήρα σαλάτας πώς θέλω να στεγνώνετε και για τις σαλάτες σας και για τις πίτες σας, γενικά όλα τα χορταράκια. Για να μην τα ταλαιπωρείτε. Ωραία, κανένα τρόπο για να τα πλύνεις διαφορετικό. Δηλαδή, κοίταξε, γιατί, ξέρεις, καλό θα η είναι. Η ταλαιπωρία είναι για μια νοικοκυρά. Θα γεμίζουμε, γεμίζουμε το νεροχύτη με νερό, τα βάζουμε μέσα. Mm-hmm. Εγώ ρίχνω μέσα και λίγο ξύδι πάντα. Ωραία. Έτσι, οπότε, αν έχει μέσα και κάποια έτσι ζουζουνάκια να φεύγουν γρήγορα, γιατί το ξύδι τα κάνει και τρέχουν μέσα στο νερό, και οπότε είστε σίγουροι. Mm-hmm. Τα παίρνετε μετά ένα-ένα πριν να πληθούν καλά κατά ψέματα. Και τα αφήνετε δίπλα, τα στεγνώνετε ή σε πετσέτες ή σε στεγνοτήρα σαλάτας. Λοιπόν, πάμε. Εδώ, από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Και μην αγχώνεστε, έχουμε φάει τόσο Τσερνομπίλ μέχρι τώρα. Τρία πουλάκια. Θυμάσαι, καλή ώρα. Κακή ώρα δηλαδή, καλή ώρα. Λοιπόν. Πάει, τελειώσαν αυτά. Κακή ώρα, δηλαδή θα πω, με συγχωρείτε, εντάξει. Λοιπόν, τρία πουλάκια. Που πάει στο καλό το μυαλό, δεν πάει στο τα κακό, οποία... τι να κάνω. Τα χτυπάτε έτσι απλά όπως κάνουμε για ομελέτα. Ωραία, Θανάση. Πολύ ωραία θα μου πεις. Λοιπόν, εδώ θα είναι πολύ ωραία θα μου πεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εδώ θα βάλουμε γιαουρτάκι στραγγιστό.
θα ανακατέψουμε το αυγό με το γιαουρτάκι. Θέλω λίγη λιπαρή ουσία για να δέσουν ωραία αυτά τα υλικά. Ή θα μου βάλετε μαργαρίνη ή θα βάλετε λαδάκι, ελληνικό λαδάκι ελιάς. Εδώ. Αλεύρι που φουσκώνει θέλω να βάλετε για να βοηθήσει λίγο την πίτα να πάρει όγκο. Απλά όλα δεν θα ανακατεύετε και με ένα κουτάλι. Πολύ απλά. Μέσα στο αλεύρι θα θυμηθείτε να βάλετε και το μπέικιν. Θα βοηθήσει να φουσκώσει ωραία, να γίνει αφράτη η πιτούλα μας. Μέσα σε αυτό εδώ το μείγμα. Βάλετε λίγο γάλα ή λίγη κρέμα γάλακτος. Ρωτήστε τη ζυγαριά σας, θα σας πει αυτή τι πρέπει να κάνετε. Mm-hmm. Αυτό το μείγμα που ετοιμάσαμε. Τενοντίτιδα, αλλά το σηκώνει το δεν έχει πρόβλημα. Μετά όχι, λέει... αυτό το δεξί έχει πρόβλημα. Τα αριστερό είναι μια γάλα. Μόλις τελειώνουμε λέει, αχ, Θανάση, πονάει. Αλλά δεν έχει πρόβλημα να σηκώσει εδώ πέρα, δεν τρέχει τίποτα. Με το δεξί βλέπεις, το φυλάω το δεξί. Έτσι, το φυλάω. Το δεξί, αλλά το αριστερό. Και πάμε τώρα για τα τυράκια. Ελευθέρας επιλογής και τα τυράκια. Θέλουμε οπωσδήποτε ένα μαλακό τυρί, στυλ κασέρι, ξέρεις, ρεγκάτο, ένα τέτοιο πράγμα. Ωραία. Εγώ έβαλα σήμερα κασέρι, γραβιέρα, κασέρι και φέτα. Και επιμένω φέτα. Στη φέτα, όσο πιο χοντρά κομμάτια, τόσο πιο ωραία. Και καλή κόντρα θα κάνει η φέτα με το μυρώνι, γιατί ξέρεις και τα δύο δυνατά. Ναι, μπορεί να βάλετε μόνο φέτα, θα μου βάλετε ένα αυγουλάκι ακόμη. Τέλεια. Αυτό είναι, έτσι. Εδώ, να το ανακατέψω λίγο δύο λεπτά, να περάσουμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά, Θανάση μου. Για να έχετε σύπας, σύπας! Και τα υλικά. Και πώς θα το ψήσουμε αυτό μετά. Καλά, θα στα πω όλα, σώμα. Άντε, καλά, μωρέ, καλά, καλά. Χορτόπιτα γυμνή με τρία τυριά. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε ένα φλιτζάνι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ένα φλιτζάνι γιαούρτι στραγγιστό, μισό φλιτζάνι μαργαρίνη, μία κουταλιά της σούπας baking powder, τρία αυγά, ένα κιλό χόρτα για πίτα αρωματικά, ένα φλιτζάνι φέτα τριμμένη, ένα φλιτζάνι κασέρι τριμμένο, ένα φλιτζάνι γραβιέρα τριμμένη, μισό φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, πιπέρι, φρυγανιά τριμμένη. Ψήσιμο. Ωραία λοιπόν. Ψήσιμο. Λίγο πιπέρι. Γιατί έχω μείνει με την απορία τώρα. Να βάλω λίγο πιπεράκι, το θέλει το πιπεράκι του. Δεν έχει φύλλο αυτή τίποτα. Ω, αφού σου λέω, είναι ολόγυμνη, παιδί μου. Βάλω και μια. Λίγο βάλω λίγο λατάκι, γιατί έχει πόση... Πόσα τυράκια, το θέλει. Είναι η πιο σεξι πίτα που έχετε φάει ποτέ, κυρίες και κύριοι. Εδώ, εμείς έχουμε ένα ταψάκι αντικολλητικό, θα βάλω ελάχιστο ελαιόλαδο, έτσι γλιτώνω και τη λιπαρή ουσία. Ωραία. Και απλά μεταφέρω το μείγμα μέσα στο ταψί. Λοιπόν, τώρα, εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές. Εδώ σας έλεγα ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή θα κάνετε μία πίτα λίγο πιο παχιά, δηλαδή θα το κάνετε λίγο πιο χοντρό μέσα στο το μείγμα, θα είναι πιο παχύ μέσα στο ταψί σας, ή θα χρησιμοποιήσετε ένα πιο μεγάλο ταψί για να γίνει λεπτή. Όπως και να σας αρέσει, όπως και να επιλέξετε να το κάνετε, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και για όλους όσοι παρακολουθήσατε την εκπομπή από την αρχή, πάει πάρα πολύ, ταιριάζει δηλαδή γευστικά πάρα πολύ με το πρώτο πιάτο. Πάρα πολύ. Ναι, ναι. Με την μπριζόλα, με το πορτοκάλι και την πύρα. Αυτό βγαίνει πρώτο βέβαια. Δεν είναι. Λίγη φρυγανιά, ναι, λίγη φρυγανιά τριμμένη. Ή λίγη. Μπορείτε να βάλετε και λίγη παρμεζάνα τριμμένη αν έχετε. Mm. Ή αυτό το τυρί που πάτε στα μακαρόνια, την τζίτρα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω ένα τυρί στην τζίτρα κατσικίσια γίδινη από την Κυρτώνη. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν φτιάχνουμε ωραία τυριά στην Ελλάδα, λοιπόν, εξαιρετικά ωραία. Σοβαρολογείς, κάνουμε καταπληκτικά τυριά. Αυτό είναι, θα το βάλουμε στο φούρνο, στους 180, προθερμασμένος ο φούρνος, για 45 λεπτά. Θα πάρει ωραίο χρώμα, να το δούμε, Θανάση. Εννοείται, εννοείται, έφτασε. Είναι πολύ ωραία γαρνιτούρα ακόμη. Σκεφτείτε, δηλαδή,
απομακρυνθείτε από την ιδέα ότι είναι μια πίτα, σκεφτείτε το σαν μια γαρνιτούρα δίπλα σε ένα ωραίο ψαράκι ή σε ωραία, αυτά τα μικρά, τα φτηνά, τα ωραία τα ψαράκια που μας αρέσουν πάρα πολύ, μια τηγανιά πατάτες και ένα κομμάτι πίτα και είστε μια χαρά. Καλά, έρχεται, κυρία, κάτσε να φέρω δεν το πιστεύετε με τίποτα, δεν το πιστέψετε, κοιτάξτε χρώμα, χρώμα κοιτάξτε. Χρώμα κοιτάξτε, θα είναι και λεπτή αυτή, μπορείτε να φανταστείτε. Έφυγα τώρα, πηγαίνω στην άλλη μεριά. Ωραίες μυρωδιές, ωραία χρώματα, όλα ωραία. Εν τω μεταξύ, αυτή πρέπει να έχει γίνει και πολύ λεπτή από ό,τι βλέπετε. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ λεπτή αυτή, αλλά εντάξει. Ναι, καλύτερα όμως, θα είναι και πιο κρατσανιστή. Θα είναι και πιο ζουμερή. Ναι, καλύτερα. Ξέρεις τι κάνεις τώρα, ούτως ή άλλως. Εσείς δεν θα έχετε, έχει, παρακαλώ. Είναι ζεστή, έχει κρατήσει αυτή ακόμη μέσα του χυμού. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τώρα κρύα θα είναι πιο ωραία από ζεστή, ναι, δεν είναι. Ναι, βεβαίως. Οι πιο πολλές πίτες. Εκτός από αυτές που έχουν κρέμα μέσα, θυμάσαι τα κρεμοσυμίγδαλο-πιτάκια. Τα κρεμοσυμίγδαλο. Τα τραχανοπιτάκια θυμάμαι πολύ. Αυτά τα θυμάσαι. Αυτό αυτά κάναμε προχτές, μωρέ. Ναι. Τι ψάχνει, παιδιά, η Ντίνα να πει. Τι ψάχνει. Αχαχά. Τι ψάχνει η Ντίνα, μιλάει μόνη τη. Στα έλεγα εγώ, Γιώργο μου, στα έλεγα εγώ. Στα έλεγα εγώ, μιλάει μόνη. Είναι ωραία τώρα που είναι ζεστή και είναι ζουμερή με τα τυράκια τη, με τα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Αφού βλέπει τώρα και αχνίζει, αλλά είναι όσο πιο πολλά χορταράκια βάλετε, τόσο καλύτερα θα γίνει. Σωστό. Αλλά έχω μια μικρή αδυναμία στα μυρώνια. Και εγώ. Δηλαδή. Εγώ προσωπικά θα την έκανα μόνο με μυρώνια και φρέσκο κρεμμυδάκι. Η Ντίνα. Η Ντίνα. Τέλειο, τέλειο. Mm? Πάρα πολύ ωραία γεύση. Να τα δοκίμασα, δεν βλέπεις ότι τρώω Χριστιανά με τόση ώρα. Παιδί μου, είναι απλά καίει τώρα Χριστιανά. Και θα σας στείλω πάνω, θα δείτε. Χριστιανά, ζεματάει. Εντάξει, αυτά είναι τα φαγητά της Χριστιανάς, ξέρεις. Ότι έχει σχέση με χορταράκια. Ναι, παιδί μου, αυτή είναι vegetarian, ούτως ή άλλως. Τρελαίνεται για τα vegetarian. Ωραία. Με λοιπόν, το καλό όταν θα παντρευτεί να κάνει παιδιά κτλ. Θα πάνε να ζήσουν σε φάρμα. Αν δεν έχω παιδί. Όχι, τα μωρά θα τα αφήσει εδώ, θα φύγει μόνη τη. Όχι, τα μωρά μαζί. Χριστιανάκο μας, λοιπόν, φιλάκια πολλά. Με το καλό. Να είστε καλά. Είναι τέλεια. Ναι, είναι πολύ ωραία αυτή η πίτα. Και είδατε, σήμερα σας δώσαμε δύο προτάσεις. Ναι. Τρεις προτάσεις μαζί με την πίτα της κυρίας Ιφηγένειας. Μπράβο, Ντίνα. Οι οποίες είναι μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Αλλά έχουν όμως. Και ένα κάτι διαφορετικό. Συνδυάστε τα και καλή σας όρεξη. Είναι πικάντικη και αυτό είναι πιο ωραίο από όλα. Εδώ ξέρεις τι ακούς πιο πολύ. Τις καυκαλίτρες. Γιατί ναι. Ήταν πιο πολύ, είχε μεγάλη ποσότητα σε σχέση με τα, καυκαλίτρες, με αλλά, τα άλλα αλλά πράσινα. Και τη φέτα και τη... Και τη ναι. Γιατί η καυκαλίτρα είναι λίγο πικρή. Και το τυρί ακόμα, ούτε ναι. Φέτα, όλα τα τυράκια. Mm. Το πιάνεις δηλαδή. Είναι πολύ πικάντικο. Ζεματάει, δεν και αυτό κρύο θα είναι κυρίες και κύριοι. Τέλειο. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε. Να είστε καλά, να είστε ευτυχείς, αγαπημένοι, χρόνια πολλά και πάλι στους Ευθύμηδες και Ευθυμίες. Και χρόνια φυσικά, πολλά στις ευθυμίες μας. Να τις χαιρόμαστε. Να πιστεύετε αύριο ότι τα πιο ωραία πράγματα θα έρθουν. Γιατί ξέρετε, έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Δεν τα περιμένεις, φιλάκια.